Μια νέα μέρα ξημέρωσε στην Αττική με αυστηρά μέτρα περιορισμό των συναθρήσεων, αναστολή λειτουργίας συναυλιών και κλειστών σινεμά. Οι έλεγχοι θα είναι εξαντλητικοί για την τήρηση των μέτρων. Στόχος σημείωση της διασποράς στην Αττική, όπου καταγράφονται καθημερινά τουλάχιστον τα μισά κρούσματα από το σύνολο των κρούσματων στη χώρα. Χτες τα 170 κρούσματα που καταγράφηκαν στην κοινότητα, τα 89 εντοπίστηκαν στην Αττική. Συναγερμός έχει σημάνει από την αύξηση των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Αττικής. Ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι σημαντικός και αυτό αφορά την Αττική. Προσπαθούμε να επιστρατεύσουμε και άλλες μονάδες, όπως είναι κάποιες στρατιωτικές μονάδες και κάποιες μονάδες σε νοσοκομεία, εκτός από νοσοκομεία αναφοράς, για να αυξήσουμε τον αριθμό των κρεβατιών που θα είναι διαθέσιμα για COVID περιστατικά. Το μεγάλο στίχημα είναι η μείωση της διασποράς πριν το φθινόπωρο, έτσι ώστε να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει μια πίεση στις μονάδες ειδικών λοιμόξεων COVID. Θέλουμε στις επόμενες 3 με 6 εβδομάδες να υπάρξει με οποιοδήποτε τρόπο μία μείωση της μετάδοσης του ιού. Διανύουμε μόλις τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και το κουδούνι δεν χτύπησε σήμερα για 286 σχολεία της Πέλλας, ενώ κρούσματα εντοπίστηκαν σε 38 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποια έχουν κλείσει τμήματα και σε άλλα ολόκληρες οι σχολικές μονάδες. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών έκλεισε τμήμα λόγω κρούσματος και γονείς των άλλων τμήματων εκφράζουν την ανησυχία τους. Οι μεγάλοι άνθρωποι μας νοιάζουν. Να μην κολλήσουν τούτα, να μην μας τα φέρουν στο σπίτι. Από εκεί πέρα, άμα χρειαστεί, να τα κλείσουμε. Βλέποντας και κάνοντας μέρα με τη μέρα, λεπτό προς λεπτό, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Το 96ο νηπιαγωγείο Αθηνών λειτουργεί σήμερα μόνο με τους μαθητές του πρώτου τμήματος, καθώς το δεύτερο τμήμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την 1η Οκτωβρίου. Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει μαθητές σε σχολείο της Πετρούπολης. Έχουμε 3 κρούσματα. Λόγω δεν έχουμε βιβλία. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των μέτρων. Για να έχουμε μία εικόνα της αποτελεσματικότητας κάθε νέων μέτρων που παίρνονται, χρειάζονται 1 με 2 εβδομάδες. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσον τα μέτρα αυτά θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αν συνεχιστεί η έκρηξη κρουσμάτων στη χώρα, όλα είναι ανοιχτά και το τοπικό lockdown στην Αττική έρχεται όλο και πιο κοντά.